Κανένα. Μεγαλοψυχία σημαίνει να υποφέρει κανείς με αξιοπρέπεια και με ψυχία και περιπτώσεις ατυχίας ή ευτυχίας, τιμής ή ατιμώσεως, και να μην θαυμάζει ούτε την τρυφιλότητα, ούτε τις περιποιήσεις, ούτε την εξουσία, ούτε τις αγωνιώδεις νίκες, και η ψυχή του να έχει κάποιο βάθος και μεγαλοσύνη. Ο μεγαλόψυχος δεν έχει πάνω απ' όλα τη ζωή, ούτε είναι φιλόζος, αλλά είναι απλός και το ήθος και ευγενής, και μπορεί να σηκώσει την αδικία χωρίς να επιδιώκει την τιμωρία. Παρακολούθημα της μεγαλοψυχίας είναι η απλότητα, η γενναιότητα και η αλήθεια. Αφροσύνη σημαίνει να κρίνεις κακά πράγματα, να σκέπτεσαι όχι σωστά, να σε αναστρέφεις σε κακά, να χρησιμοποιείς κακά τα υπάρχοντα αγαθά και να έχεις ασφαλμένες αντιλήψεις για τα αγαθά και τα καλά του βίου. Παρακολούθημα της αφροσύνης είναι η απειρία, η αμάθεια, το ασυγκράτητο, η σκαιώτης και το να είναι κανείς επιλύσμων. Η ροπή προς την οργή εκδηλώνεται τριτά με την εξαλωσύνη, την πικρία και την βαριθυμία. Γνώρισμα του οργύλου είναι το ότι δεν μπορεί να υποφέρει ούτε τις μικρές παραλήψεις, ούτε τα ελαττώματα, και από μια τυχαία κουβέντα η πράξη κινείται αστραπιαία, η οργή του, η αγριότητα και η τάση να εκδικηθεί. Συμπαρακολούθημά της είναι το ψήφιμο του χαρακτήρα, το ευμετάβολο και η πικρία στα λόγια, η μεταμέλεια, καθώς και η τάση να λυπάται κανείς και να χαίρεται για τα μικρά και να αφήσεται κανείς και ραπνοβόλα και σε πάρα πολύ βραχή χρονικό διάστημα. Δηλεία σημαίνει το να καταλαμβάνεται κανείς από τυχαίους φόβους και μάλιστα τους σχετικούς με το θάνατο και τις σωματικές κακώσεις, και το να πιστεύει ότι καλύτερα είναι να σώζεται με οποιοδήποτε τρόπο παρά να πεθάνει έντοιμα. Τη δηλεία συμπαρακολουθεί η μαλθακότητα, η αναντρία, ο φιλοτομαρισμός και η αποφυγή κόπου. Έπεται και ένα είδος υποταγής και ένας χαρακτήρας υποτακτικός. Ακολασία είναι το να προτιμά κανείς τις απολαύσεις των ειδωνών, των βλαβερών και των εχθρών, και να πιστεύει ότι ευτυχούν τα μέγιστα όσοι ζουν μέσα σε ένα κλίμα τέτοιων ειδωνών και είναι φίλος του γέλωτος, των σκομάτων, και να αγαπά τα ευτράπελα και να είναι επίσης ραδιούργος στα λόγια και τα έργα. Την ακολασία συμπαρακολουθεί της ανελευθερίας. Υπάρχουν τρεις μορφές: η εξκροκέρδεια, η τσιγκουνιά και το να έχει κανείς σφιχτό χέρι. Η εξκροκέρδεια είναι να ζητάς να κερδίσεις από το κάθε τι και το ντροπιασμένο κέρδος σου να το έχεις για τιμή σου. Τσιγκουνιά είναι να μην ξοδεύεις καθόλου χρήματα και όσα πρέπει, ενώ σφιχτό χέρις λέγεται εκείνος που ξοδεύει μεν λίγα, αλλά και με το σταγονόμετρο και κατά κακό τρόπο, και έτσι βλάπτεται περισσότερο. Παρεπόμενα της ανελευθερίας είναι να έχεις σε μεγάλη υπόλοιψη το χρήμα και να μην θεωρείς ντροπιασμένους αυτούς που κερδίζουν και ζουν δύο σκλάβου και δολόφρονα, και είναι ρυπαροί και τους λείπει εντελώς το φιλότιμο και η ελευθερία. Την ανελευθερία επίσης συμπαρακολουθεί η μικρολογία, το ψυχικό άγχος, η μικροψυχία, η ευτέλεια, η έλλειψη του μέτρου, η αγένεια και η μισανθρωπία. Μικροψυχία είναι να μην μπορείς να υποφέρεις ούτε τη μέσα ούτε την ατίμωση, μήτε ευτυχία ή μήτε δυστυχία, όταν σε τιμούν να αποφθαρμόνεσαι, και όταν ευτυχήσεις λίγο να κοκορεύεσαι και να μην μπορείς να σηκώσεις ούτε την παραμικρή ατίμωση. Κάθε αποτυχία να σου φαίνεται ατύχημα μεγάλο και να οδύρεσαι και να στεναχωριέσαι για το κάθε τι. Ακόμα ο μικρόψυχος είναι τέτοιος ώστε όλες τις μικροπαραλήψεις να τις θεωρεί ύβρι και περιφρόνηση προς το άτομό του, ακόμη και εκείνες που γίνονται λόγω άγνοιας, λιμονιάς.